Είναι ο κύριος Κώστας Μπαζδέκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρέπει να πούμε, ακούγοντας προχθές τον κύριο Κουτσούμπα στην Καλογρέζα, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και τα ποσοστά του κόμματος αυτές τις ευρωεκλογές να είναι τέτοια που να δημιουργήσουν ανατροπές στις σειρές 2-3. 2-3. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Η κάλπη είναι ανοιχτή. Ναι, πάντα, πάντα. Η κάλπη είναι ανοιχτή, πάντα. Και είναι άδεια. Κύριε Μπαζδέκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ποιος είναι το στόχος έτσι που θα δημιουργήσει αυτή έτσι, την πολιτική αίσθηση? Είναι ένα διψήφιο ποσοστό, είναι κάτι ακόμα περισσότερο? Κοιτάξτε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ποσοτικοποιεί το στόχος, να το ρωτήσω καταρχήν. Εμείς επιδιώκουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας και με αυτό το στόχο δουλεύουμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν δεν είναι η προεκλογική περίοδο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι πάντου και πάντα στους αγώνες των εργαζομένων, συνολικότερα στους αγώνες του λαού, και προσπαθεί και επιδιώκει πάντα να βρίσκεται δίπλα, υπερασπιζόμενο βέβαια τα συμφέροντα των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνθρωποι του μόχθου. Από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι, και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι βλέπουμε και παρακολουθούμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε και εμείς τη δική μας, να το πω έτσι, εκτίμηση για αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Και γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα ιδιαίτερα, επειδή και η εγρήγορση των ανθρώπων τέλος πάντων που βρίσκονται πριν από τις ευρωεκλογές είναι μεγαλύτερη, βλέπουμε πως υπάρχει δυνατότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να πάει ακόμη πιο ψηλά από ό,τι ήταν στις βουλευτικές εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είδαμε μια σημαντική άνοδο του κόμματος. Υπάρχει μια σταθερά ανωδική πορεία, θα έλεγε κανείς, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ακριβώς. Εκεί πατάμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι αυτό το βλέπουμε. Δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε στην προσωπική επαφή μας. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε εργοστάσιο στην περιοχή της Φιώτιδας. Και βλέπουμε από την ανταπόκριση των εργαζομένων πόσο πιο θετικό είναι το γενικότερο κλίμα, ας το πούμε έτσι, για το ΚΚΕ και την εκτίμηση που έχουν στο κόμμα, όχι για μπροστά στις ευρωεκλογές μόνο, αλλά γενικότερα θα λέγαμε. Αυτό μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με την εμπιστοσύνη που μπορεί να δείξει ένα μεγάλο μέρος του λαού με ψήφο στο ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές. Τώρα, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Ακούμε άλλα κόμματα να αναφέρονται στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη. Ναι. Ποιο είναι για εσάς, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το διακύβευμα? Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές, ποιος θα είναι ο συσχετισμός δύναμης και μετά τις ευρωεκλογές, με την έννοια του πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο συσχετισμός και στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά κυρίως και πώς θα διαμορφωθεί και στο εσωτερικό πεδίο της πολιτικής. Από την άποψη ότι όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και συνολικότερα θα έλεγα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακριβώς αυτό έχουν στο μυαλό τους, και επειδή και ο λαός ξέρετε πολύ καλά ότι ψηφίζοντας για κάτι τέλος πάντων στις ευρωεκλογές, ψηφίζει και για το ποια θα είναι η ζωή του και για την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές. Και ξέρουν πολύ καλά ότι πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εδώ. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια θα είναι εκείνη η δύναμη που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, που θα μπορεί να παίξει το ρόλο αυτού που λέγαμε και πριν για τη μαχητική δυναμική αντιπολίτευση, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα του λαού. Ποιος θα βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές, συνεπικουρούμενη βέβαια και από τα άλλα κόμματα, και ποια θα είναι αυτή η δύναμη που στους αγώνες του λαού θα βρίσκεται πάντα δίπλα του. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ μας δίνει το δικαίωμα να λέμε ότι οι αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ 4,5 χρόνια τώρα, με την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ, οι αγώνες γονιμοποιήθηκαν με την πολιτική παρέμβαση, στάση, ανταπόκριση και αλληλεγγύη που έδειξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στους εργαζόμενους, δίνοντας τη δυνατότητα να ανοίξει αυτούς τους αγώνες, τους συνδικαλιστικούς, τους αγώνες που ανέπτυξαν οι εργαζόμενοι και στο πολιτικό επίπεδο με ακόμη μεγαλύτερη ορμή και δύναμη. Και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελεί κριτήριο ψήφου για να μπορέσει κάποιος να τοποθετηθεί, θεωρώντας ότι ποιος θα είναι εκείνος ο πολιτικός παράγοντας στο πολιτικό κόμμα που θα είναι δίπλα του σταθερά και αμετάκλητα καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης περίοδου.
Πάντως, επειδή αυτό είναι το διακύβευμα για μας. Τώρα, επειδή η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γνωρίζουμε κριτική την οποία αυστηρεί σε πάρα πολλά θέματα, ασκεί σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, ακούμε από άλλα κόμματα και τα ακούμε και έτσι αρκετά και από την κυβέρνηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πόρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν μια σειρά από έργα τα οποία γίνονται με κοινοτικούς πόρους, τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά δεν είναι θετικά, δεν είναι μια θετική πτυχή της εικόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω, βεβαίως εμείς ξέρουμε ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι και η πείρα που έχουμε στα τόσα χρόνια που έχουμε ζήσει και με την ΕΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για πόρους. Πού κατευθύνονται αυτοί οι πόροι? Εμείς συνολικά βλέπουμε, επειδή έχω και την εμπειρία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, βλέπουμε ότι αυτοί οι πόροι κυρίως κατευθύνονται σε έργα που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θέλουν ακριβώς να διευκολύνουν τη δραστηριότητά τους. Εκεί κυρίως κατευθύνονται. Αν θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την αγροτική παραγωγή, του αγροτικού τομέα, μας λένε για παράδειγμα ότι κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επιδοτήσεις και από αυτές τις επιδοτήσεις ουσιαστικά ζουν οι Έλληνες αγρότες. Κάπως έτσι δηλαδή λένε αυτό το επιχείρημα. Και επίσης να προσθέσω για να τοποθετείτε συνολικά ότι παρουσιάζεται και το θέμα των αλλαγών στην κοινή αγροτική πολιτική ως ένα από τα βασικά διακυβεύματα για το επόμενο χρόνο. Φανταστείτε όμως, προσέξτε, και εδώ είναι τη μεγάλη απάντη, ότι αυτή την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη χρονιά φέτος, την είχαν ψηφίσει μόλις πριν λίγο καιρό, δηλαδή πριν από 3-4 μήνες, την είχαν ψηφίσει όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ. Τη διαπίστωσαν ότι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι προς το συμφέρον των βιοπαλλεστών αγροτών, όταν βγήκαν στο δρόμο, όχι μόνο οι Έλληνες αγρότες, αλλά και οι αγρότες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν την κοινή αντίληψη αυτή, με την κοινή αντίληψη της πολιτικής που πρέπει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζουν ακριβώς αυτές τις πολιτικές. Και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική δηλαδή, για να γίνεται κατανοητό τι λέμε, είναι αυτή η οποία ουσιαστικά έχει εκδιώξει ένα πολύ μεγάλο μέρος αγροτών από την αγροτική παραγωγή. Και όχι μόνο αυτό. Έχει μειώσει και την ίδια την αγροτική παραγωγή της Ελλάδας και κατέστησε την Ελλάδα από χώρα εξαγωγής αγροτικών προϊόντων σε χώρα εισαγωγής αγροτικών προϊόντων κατά πλειοψηφία αγροτικών προϊόντων που θα μπορούσε ήδη να παράγει. Γι' αυτό και λέμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι για κάθε ένα ευρώ επιδοτήσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, στον Έλληνα αγρότη, παίρνει πίσω 3 ευρώ μέσω των εισαγωγών που γίνονται σε ομοειδή προϊόντα, όχι μόνο αγροτικά, αλλά και μηχανολογικό εξοπλισμό που αφορά την αγροτική παραγωγή κτλ. Άρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι από αυτή την υπόθεση δεν βγαίνει ωφελημένος ο Έλληνας αγρότης και κατά επέκταση και ο ελληνικός λαός, αλλά αντίθετα βγαίνουν ωφελημένοι τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πουλάνε προϊόντα στην Ελλάδα. Και όχι το αντίστροφο που, όπως μας λέγανε παλιότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελεί την μεγάλη αγορά που θα μπορούν να αγοράζουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ότι διευρύνονται οι δυνατότητες του Έλληνα αγρότη. Αντίθετα, βλέπουμε ότι συρρυκνώνονται. Να, αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που εμείς θεατούμε και μπροστά στις ευρωεκλογές σε σχέση με το ποια θα είναι η κατάσταση και πώς ο λαός πρέπει να απαντήσει απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται διαχρονικά. Ο λαός για να απαντήσει όμως πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Βλέπετε ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος από τους καναπέδες να πάει να ψηφίσει? Εμείς να ξέρετε. Γιατί ότι... εσείς είχατε και κάποιες αντιρρήσεις και με την επιστολική ψήφο το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σας ρωτάω. Αν τελικά... Εμείς είχαμε τις αντιρρήσεις μας για την επιστολική ψήφο και τις έχουμε τις αντιρρήσεις μας αυτές. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εκλογών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πολύ δε περισσότερο όταν στο εξωτερικό, για παράδειγμα, δεν δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να πάει σε εκλογικό τμήμα να ψηφίσει και τον προσανατολίζει κυρίως μέσω της επιστολικής ψήφου. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Εμείς λέμε ότι και διαχρονικά στεκόμαστε απέναντι σε αυτό. Όχι μόνο η συμμετοχή στις εκλογές είναι απαραίτητη. Βεβαίως, στις εκλογές είναι κατά μείζωνα λόγο αναγκαίο, τέλος πάντων, κάποιος να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στο τι κυβέρνηση θα έχει αύριο, ποια θα είναι η σχετισμή των πολιτικών δυνάμεων, αλλά πολύ δε περισσότερο, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να συμμετέχει συνολικότερα στα δρόμενα, δηλαδή στην πολιτική ζωή, στα ζητήματα που αφορούν τους κοινωνικούς αγώνες. Το ΚΚΕ είναι το κατεξοχήν κόμμα που λέει ότι κανένας δεν θα σε σώσει αν δεν πάρεις εσύ την υπόθεση στα χέρια σου. Μην δεξιωρωμένο βέβαια και το ΚΚΕ. Μόνο που το ΚΚΕ αυτό το κάνει σύνθημα και όχι μόνο το παλεύει, αλλά παλεύει και στην κατεύθυνση οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικότερα,
καθημερινά στο καθημερινό του αγώνα να προτάσει τις δικές του ανάγκες και να απαιτεί. Από αυτή την άποψη, εμείς λέμε ότι η συμμετοχή γενικότερα στα κινήματα, στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, ακόμα και στην προσπάθεια που πρέπει να αλλάξει τη ζωή του και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, πρέπει να παίρνει μέρος. Άρα, είναι ζήτημα για μας ζωτικής σημασίας το να μην απέχει κάποιος από τις εκλογές. Και κάτι τελευταίο, αν θα μπορούσατε έτσι να το απαντήσετε σε δύο λεπτά, γιατί η χρονιά είναι συγκεκριμένη, ναι, κύριε Μπαζδέκη, έχει να κάνει με τους λόγους που εσείς, στους οποίους εσείς αποδίδετε αυτή την ανωδική τάση που καταγράφεται στην ακροδεξιά στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρή ευθύνη η ίδια για το πώς ενισχύει ουσιαστικά αυτές τις ακροδεξιές δυνάμεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυρίαρχη αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, η εξίσωση των δύο άκρων, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο άκρα τα οποία το ενισχύονται, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο άκρα που υφίστανται στην πολιτική ζωή. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση και η εξίσωσή τους δημιουργεί ακριβώς τις συνθήκες ώστε να ενισχύονται ακροδεξιές δυνάμεις. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που στη θεωρία το βάζει αυτό. Και στην πράξη πραγματικά βλέπουμε να ενισχύονται αυτές οι πολιτικές δυνάμεις. Θυμηθείτε πόσο μεγάλη ενίσχυση έχει δώσει σε δυνάμεις, ας πούμε, στις βαλτικές δημοκρατίες. Σε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αναδύθηκαν αμέσως μετά τις ανατροπές των σοσιαλιστικών κρατών, που εκεί αναβίωσαν όλες εκείνες οι συμπαθείς προς τον ναζισμό δυνάμεις που πήραν μάλιστα μέρος και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί με τους Γερμανούς. Και όχι μόνο αυτό, τους δώσαν το δικαίωμα και τους παρασημοφορήσαν ως να είναι ήρωες σε αυτή την υπόθεση. Άρα λοιπόν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εκολάπτει ακριβώς αυτή την άνοδο των ακροδεξιών. Πολύ περισσότερο από αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις, όταν που τις παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή σαν κίνδυνο ή φόβητρο απέναντι στο λαό, τέλος πάντων ότι προσέξτε για να εγκλωβίσουν το λαό σε ψήφο υπέρ των συντηρητικών, νεοφιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων, αυτές οι δυνάμεις είναι οι πιο φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που εφαρμόζουν τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό του. Δεν τι κάνει η Μελώνη στην Ιταλία, δεν τι κάνουν όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε όλες τις κυβερνήσεις. Κύριε Μπαζδέκη, τέλος χρόνου. Σε ποια θέση βρίσκεται εσείς στο Ευρωψηφοδέλτιο, για να ξέρει ο κόσμος και για την επιστολή. Εγώ είμαι στην 22η, 23η, 23η. Καλή επιτυχία.